Δεν είναι πάντως αυτή η πραγματικότητα. Πολλές φορές δεν έχει ψηφιστεί συμφωνία. Δεν είχε ψηφίσει ο Αντρέας, τον κατηγόρησε ο Μητσοτάκης σήμερα. Εδώ στη Βουλή σήμερα έχω συζήτηση. Γιατί και τρίτο κόμματα και τέταρτο. Θέλω να πω, δεν είναι ακριβώς έτσι ιστορικά. Διαχρονικά δεν είναι. Αυτό λέω, διαχρονικά δεν είναι ακριβώς έτσι. Πάμε. Είναι η εξαίρεση. Όχι. Τι είναι. Είναι, αλλά τις περισσότερες φορές έχει ψηφιστεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εγώ, μα γιατί κακό είναι αυτό. Τι δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα ότι επί το πλείστον ψηφίζονται από τα κόμματα. Όχι, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να μην ψηφιστεί. Για παράδειγμα, πολλές φορές τα κόμματα κάνουν άλλο είδους συνεννοήσεις για τις βάσεις, αλλά θέλω να πω πολλές φορές δεν έχει ψηφιστεί. Και από τα δύο μεγάλα κόμματα. Κάποια στιγμή. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχει ψηφιστεί ή δεν έχει ψηφιστεί. Πόσες συμφωνίες γίνανε τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο από το 12 και μετά. Είναι λέω, και πριν. Λέω, ναι, πόσες συμφωνίες γίνανε. Είναι αρκετές, δεν είναι μία-δύο. Όχι. Πόσες είναι. Όχι, νομίζω πρέπει να έχουν γίνει. Μία επί Παπάγου που δεν υπήρχε τίποτα. Για τους Αμερικάνους μιλάς μόνο. Ναι, για τη συμφωνία λέω. Για τις βάσεις. Δεν λέω για βάση. Εγώ λέω γενικά για αμυντικές συμφωνίες. Αυτό τώρα. Η αμυντική συμφωνία με την Κύπρο, Γιώργο, την υπογραφούν όλοι. Δεν είναι την Ιταλία. Δεν είναι το βασικό θέμα. Είναι επί Παπάγου. Μετά ο Καραμαλής που ήρθε και μάζεψε το πράγμα. Είπε τότε είχαμε βγάλει τη χώρα και λέει πρέπει να κάνω μια συμφωνία που δεν θα είναι ρε παιδί μου πάνω σε χαρτιά γραμμή. Τώρα, δεν είμαστε ποτέ. Γιατί την Ιταλία δεν την έχουμε υπογράψει. Μην πηγαίνει πίσω, μην κάνει αναλαμπέ. Αυτό ήταν. Αυτές ήταν οι συμφωνίες όπως υπογράφτηκαν. Οι επιτοπλίστων. Όχι μόνο με τους Αμερικάνους. Οι μεγάλες αμυντικές συμφωνίες ήθιστε και στις επιτροπές στις κλειστές άμυνας και εξωτερικών να υπερψηφίζονται. Και στις κλειστές, στις επιτροπές, άστο μέσα στη Βουλή και στην κλειστή την επιτροπή που είναι μαζεμένη από όλα τα κόμματα. Ούτε εκεί δεν μπορούν να συνοηθούν τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Ούτε εκεί δεν μπορούν να συνοηθούν τα τελευταία χρόνια. Και σου λέω, είναι τις περισσότερες των τελευταίων ετών τις ψήφισαν και τα άλλα κόμματα. Όχι μόνο η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και το τρίτο κόμμα και το τέταρτο. Κυρίως το ΚΚΕ πάντα διαφωνούσε. Λοιπόν, πάμε. Έχω να πούμε εδώ στους τηλεθεατές μας ότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Καλάκο. Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΕΤΑΠ. Καλησπέρα κύριε Καλάκο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εμείς σας ευχαριστούμε. Έχετε έρθει με μία σειρά από πληροφορίες της τελευταίας στιγμής και το λέω αυτό γιατί βγήκαν οι λεπτομέρειες τώρα, πριν από λίγα λεπτά, για τις συντάξεις της fast track και της εμπιστοσύνης, δηλαδή ο κόσμος να λέει ότι εγώ αυτά είναι δώστε τα μου και μετά να τον ψάχνουνε. Καλά τα λέω. Καλά τα λέτε, βγήκε εγκύκλειος, βέβαια αφορά τον ιδιωτικό τομέα, εντός των ημερών θα βγει και εγκύκλειος για τις ίδιες συντάξεις που θα αφορά και το κομμάτι του άρα δημοσίου. Υπάρχει διαφοροποίηση στον ιδιωτικό τομέα με τον... Όσον αφορά την αναζήτηση των δικαιολογητικών. Εκείνη διαφορά. Δεν υπάρχει. Δεν είναι στα χρόνια στα υπολογίσιμα. Γιατί όχι, ξέρει, είναι ο κόσμο. Στο δημόσιο είναι κυρίω αν έχουν δουλέψει και σε άλλη εργασία, έτσι δεν είναι. Ναι, το άρθρο που καταθέτει το δημόσιο. Τι λεφτά θα πάρει τον ενδιαφέρει. Αυτό λέω και δεν έχει διαφοροποίηση. Πότε θα πάρει τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Αν πράγματι προχωρήσει. Όσον αφορά την εγκύκλιο που βγήκε πριν λίγο, δύο μέρε, τρει και κυκλοφόρησε σε όλου του υπαλλήλου του διευθυντέ του ΕΦΚΑ, πράγματι λύνει πάρα πολλά προβλήματα. Αρκεί να εφαρμοστεί και να μην αρχίσουμε πάλι. Λείπει η πλατφόρμα αυτή, λείπει η πλατφόρμα εκεί. Θα λείπει όμως τώρα, τι να πούμε, ψέματα, μην λέτε και πλατφόρμα. Αν εφαρμοστεί, λύγει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, το κύριο νόημα αυτού του νόμου του 49-21 και η εγκύκλειος 17 που κυκλοφόρησε, που εδόθη στον ΕΦΚΑ και την υπογράφει ο διοικητής του ΕΦΚΑ. Πράγματι, ο συνταξιούχος, όταν θα καταθέτει τα δικαιολογητικά του, θα θεωρούνται ως αληθή, θα μπορεί να εκδίδεται η σύνταξή του και, και θα γίνεται η αναζήτηση της πραγματικότητας για αυτά τα δικαιολογητικά εκ των υστέρων. Έχει την υποχρέωση ο συνταξιούχος να κρατά αυτά τα δικαιολογητικά για 10 χρόνια, δηλαδή μπορεί να χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε θα υπάρξουν χιλιάδες αναζητήσεις σε αυτά τα έγγραφα. 3 χρόνια λέει. 10 χρόνια έχει υποχρέωση ο συνταξιούχος να κρατάει αυτά τα καταθέσεις. Σε 3 χρόνια υποτίθεται ότι θα μπορούσε να γίνει η αναζήτηση να αποδειχθεί. Αν πράγματι είναι ειλικρινή. Και εφόσον δεν είναι ειλικρινή, θα γίνεται αναστολή και περικοπή τη σύνταξη ανάλογα με τι θα προκύψει από τον έλεγχο. Και να τα παίρνει πίσω όσα έχει πάρει παραπάνω. Ακριβώς. Και λογικό είναι αυτό. Άμα χρησιμοποιήσει. Και πού θα τα βρει η Ελένικο τώρα, με συγχωρείτε να είμαστε εμεί με το δίκαιο είμαστε. Έτσι, ένα δηλαδή, μα τα έχει πάρει. Μετά από 10 χρόνια θα το πει φέρτα πίσω, πού να τα βρει. Και να ζει ο άνθρωπος. Μα και να ζει, έτσι. Τώρα μιλάμε για συνταξιούχους. Ναι. Πότε θα τα πάρουν. Σκληρονόμος, Γιώργο. Συνήθως εκεί που ταλαιπωρείται πολύ ο κόσμος, ενώ έχει και οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ενώ έχει θεμελιώσει το δικαίωμα από ένα φορέα, έχει ταυτόχρονα και 2-3 χρόνια, ένα χρόνο από κάποιον άλλο φορέα. Και σήμερα πολλές φορές τι έκανε ο ΕΦΚΑ. Έβγαζε τη συνταξιοδοτική πράξη με τη θεμελίωση του ενός
ενός ταμείου, όπως λέγαμε παλιά, και άφηνε τον άλλον στην άκρη και στο μέλλον ερχόταν να κάνει επανυπολογισμό. Αυτό ταλαιπωρούσε χιλιάδες ασφαλισμένους. Αυτή τη στιγμή μόνο στο δημόσιο υπάρχουν 2.500 συντάξεις που έχουν εκδοθεί, αλλά οφείλουν στους συνταξιούχους και ένα άλλο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια. Διπλή δουλειά, και το 80% από, μην πω και το 100% από αυτές τις περιπτώσεις, οι άνθρωποι ήταν νόμιμοι και έπρεπε να επανυπολογιστεί η σύνταξή τους με το σωστό χρόνο ασφάλισης. Αυτό το λύνει τώρα. Λοιπόν, δεν μπορεί να πιάνουμε 2 και 3 φορές μία σύνταξη, να κάνουμε αλληλογραφία, να ζητάμε να κάνει να απαντήσει κάποιο ταμείο, γιατί ισχύει και για τις επικουρικές συντάξεις. Υπάρχει το Ταμείο Μετάλλου που κάνει 4 χρόνια να απαντήσει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι ο ΕΦΚΑ να περιμένει, ο συνταξιούχος να περιμένει 4 και 5 χρόνια να πάρει. Η διαφορά των fast track τώρα με τις συντάξεις της εμπιστοσύνης ποια είναι? Ποια είναι, ναι. Γιατί fast track... και οι δύο εκεί δεν οδηγούν στον αγώνα πιο γρήγορα. Ναι, αλλά για να καταλάβουμε. Τις, fast track και, είναι... και αν έχω σας διακόπτω επιλογή να διαλέξω ποια κατηγορία θέλω, είμαι κατευθύνει το σύστημα. Αφορά την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης συνταξιοδότησης. Αυτό δεν έχει αναδειχθεί που λέτε τώρα. Ναι, η fast track διαδικασία συντάξεις αφορά αυτές που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους μετά την 1η Τετάρτου του 22, πρόσφατα δηλαδή. Και οι συντάξεις εμπιστοσύνης είναι οι συντάξεις που έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά μέχρι 31 Τρίτου του 2022. Και αυτή η διάκριση έγινε προφανώς. Άρα τους παλιούς δηλαδή. Τους παλιούς εμπιστοσύνης, ότι έχουν κατατεθεί πλέον τα δικαιολογητικά, αυτά που κατατέθηκαν, ενώ τώρα οι καινούργιοι συνταξιούχοι ξέρουν τι πρέπει να καταθέσουν, γιατί μπορεί να καταθέσω και μια υπεύθυνη δήλωση ακόμα. Και με μια υπεύθυνη δήλωση στο νόμο 105 που λέγαμε παλιά, θα πάει να πάρει. Ότι έχω και έναν ασφαλιστικό χρόνο, ένα χρόνο εκεί, δύο. Πάντως κλείνει και το μάτι να αγοράσουν χρόνια, ε. Ναι, δίνει τη δυνατότητα, έχει και άλλες ρυθμίσεις θετικές ο νόμος 49-21. Πριν δίνει... πάμε σε αυτό να ρωτήσω κάτι, εγώ ας πούμε. Τώρα θέλω να βγω σε σύνταξη για παράδειγμα. Δεν έχω καταθέσει τα χαρτιά μου. Δεν με πιάνει αυτό της εμπιστοσύνης. Της fast track σας πιάνει. Είστε μετά την 1η Τετάρτου του 22. Άρα δηλαδή. Δεν θα την πάρω τη σύνταξη, λέω. Ναι, βάσει του νόμου θα πρέπει μέσα σε 3 μήνες να εκδοθεί η σύνταξη. Να εκδοθεί βάσει του νόμου. Θα μπορείς όμως 1η Τετάρτου 22 και μετά. Ναι. Δεν είσαι ως άλλος. Θα εκδοθεί η σύνταξή σας. Δεν πρόκειται. Εφάπαξ θα πάρω. Ναι, να τελειώσουμε το πρώτο, ότι έχει δικαίωμα, αν λείπουν 150 ένσημα, λέει ο νόμος, μπορεί να τα εξαγοράσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες κόσμος σε ταλαιπωρείται για λίγα ένσημα. Μπορείς να τα εξαγοράσεις και είναι λογικό. Όπως επίσης, μέσα σε βάθος τριετίας, μπορείς να αγοράσεις, να κάνεις αυτασφάλιση. Και μέχρι τώρα η διαδικασία αυτασφάλισης ήταν περίεργη. Σε καλούσαν σε μια επιτροπή, πέρναγες από γιατρούς για να μπορέσεις να κάνεις αυτασφάλιση. Αυτά καταργούνται. Θα μπορείς να δηλώνεις και να κάνεις αυτασφάλιση μέχρι και 3 έτη. Δηλαδή πάρα πολλές θετικές ρυθμίσεις. Θα δούμε βέβαια στην πράξη πώς θα ρυθμίσουν. Να ρωτήσω κάτι ακόμα, πάλι δεν το καταλαβαίνω. Όταν λέμε γιατί 150 ένσημα και 200 για παράδειγμα ή 120. Είναι κάτι, θέλω να πω, είναι κάποιοι που είναι κοντά στα 150 ή απλώς είναι αυτέρετο. Χρόνια που φωτογραφίζουν. Δώσαν ένα μισό χρόνο δηλαδή να μπορείς να τον εξαγοράσεις. Μισός χρόνος, εκείνο το 150. Έχεις και το δικαίωμα και των πλασματικών και άλλων ετών. Αυτό μιλάμε όταν φτάνεις στη θεμελίωση, έχεις οριολικίες και από κάποιο λάθος διαπιστώθηκε ότι σου λείπουν κάποια λίγα ένσημα. Ή σου κλείνει και το μάτι και σου λέει αγόρασέ τα να φύγεις. Ναι, αυτό είναι. Διευκόλυνση είναι πράγματι. Γιατί ένας άνθρωπος στα 62 του ή στα 67 του, πού θα ψάξει για εργασία αν του λείπουν λίγα ένσημα και έγινε σε μια καταμέτρηση κάποιο λάθος. Όσον αφορά οι διατάξεις αυτές, ισχύουν και για την επικουρική και για τα εφάπαξ. Δηλαδή και στην επικουρική ισχύει πλέον το τρίμηνο. Ήδη έχει γίνει μια δουλειά εκεί από τον ΕΦΚΑ, ότι ταυτόχρονα, εφόσον βγάζει την κύρια, ταυτόχρονα να βγαίνει και επικουρική. Και ο νόμος ο καινούριος, ο 1929, και λέει εντός εξαμήνου από τις αίτησης θα παίρνεις και το εφάπαξ. Τώρα, πώς θα λειτουργήσουν αυτά με μια μεγάλη έλλειψη προσωπικού που πράγματι υπάρχει στον ΕΦΚΑ, αυτό είναι ένα ζητούμενο. Γιατί ξέρετε, είμαι να υποστηριχθείς εδώ και 5 χρόνια τελευταία, ότι ο ΕΦΚΑ έχει ανάγκη από έναν αριθμό υπαλλήλων. Λοιπόν, για βάλε μια ανατελεία τώρα, πριν μας πας αναδρομικά που έχεις πληροφορίες, πώς θα πληρωθούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Εσύ πόσο, με τα καύσιμα, πόσο δίνεις τώρα για να πας στον πύργο με το αυτοκίνητο, πόσα έδινες τα Χριστούγεννα, αν θυμάσαι, τα Χριστούγεννα, για να έχουμε έτσι ένα μέτρο σύγκρισης. Ναι. Πόσο έδινες με 30, 27 με 30 πετρέλαιο, ναι. 27 με
30 ευρώ. Για να κατέβεις. Για να κατέβω. Και άλλα τόσα για να ανέβεις. Και άλλα τόσα για να ανέβω. Δεν σου έχω βάλει τα διόδια τώρα, το Πάσχα. Τα διόδια είναι άλλο ένα καύσιμο. Ναι, αυτό λέω. Αλλά 20 ευρώ, 18,5 ευρώ. Ναι, τώρα πόσο δίνεις, τώρα που γύρισες την Κυριακή. Γύρω στο 40. 13 ευρώ πάνω στο πετρέλαιο. Ακριβώς. Και έχεις πάρει και την επιδότηση των 15 λεπτών, έτσι, στην τιμή. Δεν την όχι έχω, εσύ, ναι, λέω στο 15 λεπτό. Στο 15 λεπτό την έχουν πάρει όλοι όμως. Ναι, βέβαια. Μιλάμε άρα για μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι τα καύσιμα. Ξεπέρασε και το ρεύμα. Αν πάρουν σάρκα και οστά αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση από τον ήλιο και μετά με την αναστολή της δίδυνας, δεν έχει σταματημό. Και δεν εδώ έχει δημιουργείται μία απορία στον κόσμο. Πώς είναι δυνατόν η Βουλγαρία δίπλα σε εμάς 150 αυτό μέτρα. Αυτό λες εσύ, η Ουκρανία έχει 2,40 που έχει πόλεμο. Για πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου.